Παραμυθένιο πάρκο των ευχών στη Λάρισα, κάθε όνειρο και κάθε ευχή μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την έκθεση των 64 στρεμάτων στο πάρκο Αλκαζάρε, εκεί όπου Μάνια Αγκουστιάρη λειτουργούν 19 διαφορετικοί θεματικοί χώροι που πραγματικά ξετρελαίνουν, θέλω να πω, μικρούς, αλλά η αλήθεια είναι όχι μόνο μικρούς, αλλά και μεγάλους. Μια χαρά το χαιρόμαστε, Αντριάννα, και εμείς οι μεγάλοι μαζί με τα μικρά μας. Πραγματικά έτσι είναι. Είναι πολλές οι δράσεις που γίνονται οι παράλληλες. Δεν είναι μόνο το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη, το εργαστήριο των Ξωτικών. Πίσω μου βλέπετε τη γέφυρα φωτισμένη, είναι το παγοδρόμιο. Είναι και παράλληλες δράσεις οι οποίες απασχολούν τα παιδιά και τα κάνουν να χαίρονται και μαζί τους χαιρόμαστε κι εμείς. Υπάρχουν οι ξυλοπόδαροι, υπάρχουν κλόουν, υπάρχουν συναυλίες μουσικές, κουκλοθέατρα. Φτιάχνουν τα παιδάκια διάφορες κατασκευές χριστουγεννιάτικες. Κάνουν το πατινάζ τους. Τώρα δεν ξέρω, βλέπετε αυτή τη στιγμή στην εικόνα σας, νομίζω, πως το χαίρονται και μικροί αλλά και λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία. Δεν σ' άκουσα, Αντριάννα, πρέπει να μου πεις ξανά. Οι ευχές τους βγαίνουν αληθινές, αφού είναι στο πάρκο των ευχών. Οι ευχές, βέβαια, πραγματοποιούνται οι ευχές. Έτσι μας λένε τουλάχιστον όσοι έχουν επισκεφτεί το πάρκο των ευχών και είναι αρκετοί, δεν είναι μόνο η Λαρισαί, είναι πολλοί οι Θεσσαλοί από τις γειτονικές εδώ πόλεις και είναι και πάρα πολλοί οι επισκέπτες που έρχονται κυρίως από τη Μακεδονία και από άλλες περιοχές. Υπάρχει μέχρι και πρακτορείο στην Καλαμάτα, από ό,τι μαθαίνουμε, το οποίο διοργανώνει έτσι αυτές τις ημέρες τις εορταστικές. Περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του και ξενάγηση στο πάρκο των ευχών. Είναι η πρώτη έτσι, τέτοια προσπάθεια του Δήμου Λαρισαίων σε αυτό το επίπεδο, να προτείνει η πόλη κάτι για τα Χριστούγεννα έτσι διαφορετικό και αρκετά φιλόδοξο σε εγχείρημα. Φαίνεται ότι έχει πετύχει αρκετά, γιατί οι επισκέπτες είναι χιλιάδες. Και μέχρι ξεκίνησαν οι επισκέπτες με τα σχολεία και συνεχίζουν τώρα. Προλαβαίνετε, νομίζω, μια χαρά, γιατί το πάρκο θα τελειώσει 7 Ιανουαρίου, το Αγιανιού, όταν πια την επόμενη μέρα τα παιδάκια μας επιστρέφουν στα σχολεία και γυρίζουμε όλοι σε ρυθμούς έτσι, κανονικούς. Να πούμε ότι όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο στο πάρκο των ευχών. Μπορεί να έρθει κανείς από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, να παρακολουθήσει συναυλίες, να παρακολουθήσει όλα αυτά που σας ανέφερα πιο πριν, να μιλήσει με τον Άγιο Βασίλη, με τα ξωτικά, να περάσει πολύ όμορφα. Υπάρχει μόνο ένα εισιτήριο το οποίο είναι και έχει ληφθεί μέρημνα να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο γίνεται. Στο Λούνα Πάρκ που υπάρχει, εκεί με τις κούνιες, τα συγκρόμενα και τα γνωστά αυτά παιχνίδια. Μάλιστα. Βέβαια, κανείς αν επισκεφτεί το πάρκο των ευχών και πραγματοποιήσει εδώ τις ευχές του, θα έχει την ευκαιρία να κάνει και τη βόλτα του μέσα στο κέντρο της Λάρισας, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι εορταστικά. Υπάρχουν μουσικές του δρόμου, υπάρχουν τα καταστήματα τα εμπορικά, τα γνωστά καφέ, έτσι, η πόλη του καφέ είναι γνωστή Λάρισα. Και όχι μόνο να φάει, να διασκεδάσει, να περάσει ωραία και να συνδυάσει έτσι την επίσκεψή του στη Λάρισα ακόμα και με ημερήσιες εξορμήσεις, αν κανείς δεν νυχτερεύσει, σε κοντινούς προορισμούς χειμερινούς όπως είναι το Περτούλι, όπως είναι το Πήλιο, τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα. Είμαστε μια ανάσα από τη Λάρισα. Σε μία ώρα φτάνουμε παντού. Και έτσι, λοιπόν, μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, όσοι δεν είχαν την ευκαιρία, μπορούν να έρθουν και να τα δουν όλα αυτά. Και οι ευχές λοιπόν βγαίνουν αληθινές και εισιτήριο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει μία πολύ όμορφη χριστουγεννιάτικη παρέα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνια Αγκουστιάρη.